τραπέζια σε αποστάσεις και με αντισηπτικά. Κορδέλες έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συγχρονισμός. Ήταν μερικά μόνο από τα μέτρα που έλαβαν οι διοργανωτές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αλληλεγγύης που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων το βράδυ της Πέμπτης στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά έγινε υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής, αλλά χωρίς χορό αυτή τη φορά, με την Όλη Τσουμάνη να ζητά από όλους να συμβάλλουν για την διεξαγωγή της με τον πιο άρτιο τρόπο και χωρίς προβλήματα. Έχουμε προσπαθήσει έτσι ώστε να τηρηθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας μας. Έτσι ώστε αύριο μεθαύριο να μην αξιοποιήσει κανένας καλοθελητής την εκδήλωση αυτή για να προσπαθήσει να χτυπήσει το εργατικό κίνημα, τη δράση του και την παρέμβασή του. Γι' αυτό σε όλες τους εισόδους υπάρχουν αντισηπτικά και μάσκες. Γι' αυτό παρακαλούμε να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις, να μην ενωθούν τραπέζια και δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να χορέψουμε. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε και με αυτόν τον τρόπο να περάσουμε καλά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ένας από τους στόχους της εκδήλωσης αλληλεγγύης που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων είναι η ενίσχυση των λαϊκών μαθημάτων που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, στηρίζοντας με δωρεάν μαθήματα τα παιδιά λαϊκών οικογενειών. Εκ μέρους των καθηγητών των λαϊκών μαθημάτων μίλησε η Αντιγόνη Μιλωνά. Εδώ και 7 χρόνια το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων στηρίζει την προσπάθεια και τα όνειρα των παιδιών, των λαϊκών οικογενειών, στη μόρφωση και το κυνήγι των ονείρων τους. Δεκάδες εκπαιδευτικοί, εθελοντικά, προσφέρουν διδακτική στήριξη σε μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, αλλά και σε ενήλικες. Και φέτος, 100 και πλέον μαθητές παρακολούθησαν μαθήματα σε όλα τα βασικά αντικείμενα, ενώ σε περισσότερους από 50 ενήλικες, εργαζόμενους, άνεργους συνταξιούχους, δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικών και ισπανικών. Τα μαθήματα γίνονται στις αίθουσες του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί ώστε να εξασφαλίζουν το κατάλληλο περιβάλλον για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς την ώρα του μαθήματος. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας φαίνονται στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών στο σχολείο, στις επιτυχίες τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και κυρίως στη σιγουριά που βλέπουμε στα μάτια τους ότι στον αγώνα τους για μόρφωση δεν είναι μόνοι. Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Νίκος Έξαρχος. Ακόμα και σήμερα η κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε μαζικές και μόνιμες προσλήψεις γιατρών και υγειονομικού προσωπικού. Αρνείται να επιτάξει οι δημοτικές δομές υγείας, να επιβάλλει μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Αρνείται να διασφαλίσει τους απαραίτητους όρους λειτουργίας των σχολικών μονάδων με επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό, με μαζικές προσλήψεις στην καθαριότητα, με σχέδιο για νέες σχολικές αίθουσες, με χτίσιμο νέων σχολικών μονάδων. Γιατί όλα αυτά αποτελούν κόστος για την εργοδοσία, κόστος για το κράτος. Αντίθετα, προκλητικά μοιράζει δισεκατομμύρια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους από τον πλούτο που παράγουμε εμείς, από τα δικά μας λεφτά που έχουμε πληρώσει με την αισχρή φορολογία. Ταυτόχρονα, με το πρόγραμμα Συνεργασία έχει αναστείλει την ισχύ όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που εφαρμόζονται στη χώρα μας. Παρέδωσε στην εργοδοσία όλα τα εργαλεία για να προχωρήσει είτε σε μειώσεις μισθών, είτε σε γενίκευση της μερικής απασχόλησης, είτε σε απολύσεις, εκτινάζοντας έτσι την ανεργία και καταδικάζοντας τους εργαζόμενους την ανέχεια. Ακολούθησε αφηγηματικό και μουσικό αφιέρωμα στο ηπειρωτικό τραγούδι με την συμμετοχή ενός σημαντικού αριθμού παραδοσιακών μουσικών της περιοχής, οι οποίοι φέτος δίνουν τον δικό τους αγώνα για την επιβίωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες της πανδημίας έχουν επιβάλει την απαγόρευση εκδηλώσεων αλλά και πανηγυριών. Το ηπειρωτικό τραγούδι επηρεάστηκε και επηρέασε το χαρακτήρα και τη ζωή των ανθρώπων του Μόχθου στην Ήπειρο. Αυτό φαίνεται σε κάθε τους κοινωνική εκδήλωση. Τους έκανε ανθρώπους με πείσμα και αποφασιστικότητα, με όρεξη για ζωή και κίνηση. Έτσι, το τραγούδι και ο χορός αποτέλεσαν και σε έναν βαθμό συνεχίζουν να αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία όλης σχεδόν της καθημερινότητάς τους.